εγώ το πληρώσα. Είμαι λίγο στο σπίτι υποχόνδρια, δηλαδή προσέχω να είναι καθαρό, να μην έχει πολλά μικρόβια, καθαρίζω. Εκείνος έχει παραξενιές. Δεν θέλει απέναντι από το κρεβάτι να βρίσκεται καθρέφτης. Αλλά αυτό το έχω κι εγώ. Γιατί? Για προληπτικούς λόγους. Παλαιότερα με ενοχλούσε έτσι λίγο η μύτη μου, μετά το ξεπέρασα. Τώρα με ενοχλεί αν παίρνω κάποια κιλά. Είναι αρκετά εύκολο γιατί έχω θυροειδή και το παλεύω γενικότερα. Είμαι σε μια μόνιμη μάχη με τα κιλά. I'm in love with your body. Η Κέιτ Άπτον φωτογραφίζεται όχι για ένα, ούτε για δύο, αλλά τρία εξώφυλλα αμερικάνικου περιοδικού. Το ένα πιο πικάντικο από το άλλο. Αναδεικνύει τις καμπύλες της που είναι και το δυνατό της σημείο. Καλεσμένος του James Corden ήταν ο διάσημος ηθοποιός Will Smith. Δεν έκαναν όμως καραόκε μόνο στο αυτοκίνητο. Το πήγαν ένα βήμα πιο ψηλά. Αυτές είναι βρε παραγωγές και Vogue. Μου φέρες μια τάβλα χθες και με το κλαρίνο και μου λες κάνει εορταστικό που ήταν φοβερή γογοτσαμπά. Ένα ελικόπτερο, ένα κάτι να αισθανθώ. Όχι ένα μεγαλείο βρε αδερφέ. Όχι ένα ελικόπτερο, δύο ελικόπτερα. Το δεύτερο τραβάει τα πλάνα του πρώτου. Κοίτα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ είναι να πάμε με το τρένο. Τον ΟΣΕ σε αυτή την κατάσταση που γίνεται. Να κάνουμε κανένα γύρι. Και να τραβάει ο ένας τον άλλον με το κινητό του. Να είναι και homemade. Τι παραγωγές γίνονται όμως στην Αμερική. Θα μου πει βέβαια έτσι και καλεσμένο τον Will Smith αντίστοιχα. Και άλλα τα μεγέθη, άλλα τα χρήματα, άλλο το κοινό, άλλη διαφημιστική αγορά, άλλο, όλο, άλλο. Για να γίνει εντωμεταξύ αυτό το γύρισμα, φαντάσου πόσος κόσμος έχει δουλέψει, έχει κάνει ρεπεράζ, το έχει ψάξει με μακιγιέρ, τεχνική, παραγωγές. Αυτός ο τρελοάγγλος, ας πούμε, που έχει κάνει αυτή τη θριαμβευτική επιτυχία στην Αμερική. Απίστευτο, παιδιά. Αυτός παρουσίασε και τα Grammy, Μα είναι αυτή τη στιγμή ούτως πιο είναι. Hot, δηλαδή με τεράστια επιτυχία. Που έπεφτε από τις σκάλες. Αυτός που έκανε πλακίτσα, γιατί γενικώς τσαλακώνεται και έχουν αποδεχθεί την πρόσκλησή του όλοι οι διάσημοι. Δηλαδή ούτε στην Έλληνα. Θα την αποδεχθώ κι εγώ αφού επιμένεις. Κοίτα, James μου και εμένα είναι να με πας μια βολτίτσα με ένα ελικόπτερο, έτσι να νιώσω και εγώ θα την αποδεχτώ. Και πολλοί τραγουδιστές βέβαια καλή. Και η Τάπτον, τι σου λέει, αγόρι μου. Η Κέιτ με πήρε τηλέφωνο. Ωραίο κορίτσι, παιδιά. Έφαγε λίγο χθες παραπάνω. Σου φαίνεται λίγο. Τηλέφωνο, αλλά χθες του κόψανε το τηλέφωνο γιατί ξέχασε να το πληρώσει και δεν μπορούσε να την πάρει πίσω. Αχ, ξέρω, παιδιά, αλλά να σας πω κάτι. Ωραία γυναίκα. Το πλήρωσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Από τις ανορεκτικές τη πολύ αδύνατε, εγώ προτιμώ. Πόσο πια κρέα θα πουλήσουν για να κάνουν. Καλά στο Sport Illustrated φωτογραφίε και δεν φωτογραφίε. Όχι, το, τρία ήταν. Είναι το Sports, είναι το Sports Illustrated με τρία διαφορετικά εξώφυλλα. Δεν φωτογραφήθηκε για το. Α, αυτό όμως, γιατί το κάνει το Sports Illustrated, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, να δεις ποιος αρέσει από τα τρία. Ναι, διαλέγεις ποιο από τα τρία θέλεις να αγοράσεις. Παλιά το κάνανε και εδώ νομίζω. Δηλαδή, βγαίνανε διαφορετικά εξώφυλλα. Το Glow από τη Θεσσαλονίκη θυμάμαι το έκανε με δύο-τρία εξώφυλλα, αλλά. Εντάξει, κούκλα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αλλά πολύ κρέας. Μοντέλο είναι, βρε αγάπη μου. Τι θες να σου βγάλει το μυαλό της σε μια κόλλα χαρτί να σου αναλύσει. Να βαριέμαι αυτό το ημίγυμνο, πάρτε τις καμπύλες μου. Μην αγοράσεις το περιοδικό. Στείλτε ένα τεστ IQ στο κορίτσι να απαντήσει. Πάρε το Playboy, άμα θες να δεις, να δεις καλά. Όχι, εγώ θέλω, γιατί αυτό έχει μέσα και όλες στις top. Από τα Βικτόρια. Εσύ το αγοράζεις αυτό δηλαδή. Είναι σε άλλο περιοδικό, έρχεται μαζί ένθετο. Α, οπότε το παίρνεις. Ο Κωστάκης στην τουαλέτα πάνω. Πραγματικά, ειλικρινά, ό,τι ξέρει. Ξέρει. Αυτός έχει στήφες περιοδικά. Έχω όλα τα Sports Illustrated σχεδόν. Ήμασταν σίγουρες. Δεν είχαμε καμία βεβαιότητα. Όλα έτσι είναι. Κάπως. Λοιπόν, να δώσουμε χρόνο στο βασιλάκι μας να τα πει. Ας πούμε κάτι και για το Μελινάκι. Η Μελίνα μακρύ. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω καθρέφτη απέναντι με το κρεβάτι. Θεωρείται γρουσουζιά για το ζευγάρι και για την. Είναι κακό feng shui, έτσι λένε. Το απέναντι μόνο ή γενικά. Γενικώς, ο καθρέφτης στην κρεβατοκάμαρα που να σε κοιτάει την ώρα που είσαι εξαπλωμένος. Δεν θέλω να το ταβάνι αν είναι. Ποιο βάζει το ταβάνι, μόνο σε κάτι περίεργα ξενοδοχεία υπάρχει, βρε αγάπη μου. Αυτό. Έχει δει σε σπίτι νορμάλ ανθρώπου στο ταβάνι καθρέφτη. Έχω δει, άμα θέλει να το βγάζουμε και στον αέρα. Συγγνώμη, στι δουλάπε δεν τι δίνουν με καθρέφτη. Παλιά, παλιά. Τώρα πια όχι, από μέσα. Όχι καθρέφτη. Παλιά.
Δεν ξέρω, εξαρτάται. Γενικώς λένε ότι είναι λίγο κακό το feng shui. Μήπως γι' αυτό είσαι μπακούρι, επειδή έχει καθρέφτη πίσω από κάμαρα. Το απέναντι το καταλαβαίνω, γιατί τώρα να ξυπνάς το πρωί και με τον που σηκώνεις να βλέπεις έτσι. Ωραίο είναι λίγο. Έτσι πως ξυπνάς καμιά φορά δεν είναι. Δεν βλέπεις μόνο τα μούτρα, γενικά αυτό θαυμάζεσαι. Α, εσύ ξυπνάς το πρωί και αυτό θαυμάζεσαι, δηλαδή. Φτούσου αγοράκι αυτό. Φτούσου αγοράκι. Συγγνώμη, εσύ που πηγαίνεις στο καθένα της τουαλέτα και λες αξίζω, αξίζω, αξίζω. Εγώ να δεν το λέω, βρε. Το πρωί που ξυπνάω για αυτή την εκπομπή. Αυτό δεν κάνει και τη διαδρομή. Να προλάβω να. Να προλάβω να τα κάνω γρήγορα. Φτιάσου κορμοστασιά μου. Αυτός ξυπνάει και κάνει, αχ, είναι πολύ ωραίος και σήμερα. Κουκλάκι ζωγραφιστό είσαι και μάλιστα, σήμερα. Κατάλαβα. Λοιπόν, η Μελίνα πάντως έχει αλλάξει το στυλ της. Και θυμάστε προχθές που είχαμε την Κάτια τη Μανολαράκη, την παρουσίαση του Λενόρ. Μου έλεγε λοιπόν, γιατί είχε αναλάβει και όλο της το styling, ότι είναι στοίχημα και για τη δισκογραφική της εταιρεία να δείξει κάτι άλλο, επειδή ακριβώς είχε συζητηθεί πάρα πολύ για αυτές τις πολύ extravagant και ιδιαίτερες εμφανίσεις της. Θέλω να σου πω ότι όλα τα κορίτσια που παντρεύονται ξαφνικά γίνονται κυρίες. Τι δεν έχει σχέση, ακολουθεί έναν άλλο καλλιτεχνικό ρόλο. Δεν είναι να δείξει κάτι άλλο, Μελίνα. Το θέμα είναι να περάσει και στον κόσμο αυτό που θέλει. Σωστό. Να δει. Αισθάνθηκε λοιπόν αυτή την αλλαγή σαν άνθρωπος. Και την ξέφρασε και στα επαγγελματικά. Εμείς τη ευχόμαστε καλή επιτυχία πάντως στα νέο της Βήμα, γιατί έχει και εμφανίσεις. Βασιλάκι μου, στη Σφίγγα εμφανίζεται σήμερα και αύριο. Να πάει και καλά, την άλλη Παρασκευή. Σήμερα και την άλλη Παρασκευή. Πώς πήγε στον Τεμπέλη. Πώς πήγε στον Τεμπέλη, εγώ τσαμπαμέρι. Θέλουμε να μας στείλει ένα tweet. Τελικά δεν πήγανε. Δεν πήγε στον Τεμπέλη.